Η ολονύχτια προσπάθεια κλιμακίων της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής να ανασύρουν το φορείο με την άτυχη κοπέλα με κάθετη ανάβαση από το φαράγγι του Αμπά έχει δραματική κατάληξη. Γιατρός και διασώστες διαπιστώνουν και επίσημα πλέον ότι η Κάλια Μιλιαρά, έμπειρη ορειβάτης, είχε χάσει πιθανότατα ακαριαία τη ζωή της, πέφτοντας στο κενό από ύψος τουλάχιστον 70 μέτρων. Ο χρόνος είχε λύσει σχεδόν αμέσως αρνητικά. Λόγω της αθρότητας του εδάφους, εμείς πραγματοποιήσαμε την ανάσυρση από την πλευρά την απότομη την κάθετη, αλλά υπήρξε μεγάλος κίνδυνος και για τους διασώστες και για την όλη την επιχείρηση. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανασύρουν την άτυχη κοπέλα από το φαράγγιο που βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι. Ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας κατάφερε να προσγειωθεί 2 φορές στην κορυφή του φαραγγιού, περιμένοντας για να παραλάβει το φορείο, όμως στάθηκε αδύνατο να συνδράμει περαιτέρω στην επιχείρηση. Έγινε αυτοψία στο χώρο από τους πιλότες του ελικόπτερου, προσγειώθηκαν στο σημείο των παρανύφων και κατέβηκαν οι ίδιοι για να δούνε το χωνί το οποίο είχε συμβεί το ορειβατικό ατύχημα και υπήρξε η κοπέλα. Τελικά, μετά την αυτοψία, πιστώσαμε ότι δεν μπορούσε να προσεγγίσει το ελικόπτερο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των πιλότων, τους οποίους ευχαριστούμε. Παρότι κλήθηκαν να αναρριχηθούν σε ύψος 200 μέτρων, μεταφέροντας το άψυχο πλέον σώμα της 31χρονης νηπιαγωγού, οι πυροσβέστες αρνήθηκαν να διακόψουν την προσπάθεια και να επανέλθουν με το φως της ημέρας για τη δική τους ασφάλεια. Μάλιστα, στη διάρκεια της ανόδου, ένας από τους πυροσβέστες τραυματίστηκε, όμως αρνήθηκε να εγκαταλείψει την επιχείρηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν πλέον η σωρός της κοπέλας είχε παραλυφθεί. Τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ακολούθησαν συντετριμένοι και οι 2 ορειβάτες που συνόδευαν την Κάλια Μιλιαρά στη μοιραία εκδρομή. Όπως όλα δείχνουν, μεσολάβησε ένα μοιραίο ανθρώπινο λάθος που κόστισε τη ζωή στη νεαρή κοπέλα που είχε διασχίσει όλα τα φαράγγια της Κρήτης και είχε μεγάλη εμπειρία σε ορειβατικές αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Όπως φαίνεται, η 31χρονη αναρριχήθηκε για να ξεμπλέξει ένα σκηνή. Στην προσπάθεια καθόδου όμως, όπως όλα δείχνουν, στηρίχθηκε στο σχοινί της ανάκλησης, με συνέπεια να πέσει ακαριέα στο κενό και να αφήσει την τελευταία της πνοή στο βάθος του καταράκτη. Παιδιά, πάμε να βγάλουμε το φορείο του πατάρι και μετά κάνουμε τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ δύσκολη, υπήρξε πολύ σαθρότητα του εδάφους, υπήρχαν κατολιστήσεις βράχων. Προσεκτικά προσεγγίσαμε, φέραμε εις πέρας αυτή την επιχείρηση. Η αιτία, από ό,τι φαίνεται, ήταν ανθρώπινο λάθος και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί σε κανένα κάτι τέτοιο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν συντετριμένοι αύριο την 31χρονη Κάλια Μιλιαρά, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στις 11 το πρωί στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Σκαλάνι.